Πριν σας καληνυχτήσουμε, να θυμηθούμε τα σημαντικότερα γεγονότα σε τίτλους. Βομβιστές χτύπησαν πριν από λίγο με τρεις αυτοσχέδιους εμπριστικούς μηχανισμούς στο πολιτικό γραφείο του πρώην Υπουργού Δημοσίας Τάξεως Ήφη Βαλιράκη στην οδό Ομήρου. Πόλεμος ομάδων νεαρών με νεράτζια και αυγά στο Πολυτεχνείο την ώρα που κατέθεταν στεφάνια ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Παιδείας. Αισιοδοξούν οι γιατροί για την πορεία της υγείας του Ντίνου Ηλιόπουλου που νοσηλεύεται στον Ερυθρό. «Δεν είμαι 90 ετών, είμαι 160», είπε ο κορυφαίος κωμικός στους δημοσιογράφους, χαριτολογώντας για την ηλικία του. Θερμή υποδοχή στους χρυσούς πρωταθλητές της Άρσης Βαρών που έφεραν την Ελλάδα στην κορυφή του κόσμου. Νέες επιτυχίες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Αθήνας και στην Ολυμπιάδα υποσχέθηκαν ο Πύρος Δήμας και ο Χρήστος Ιακώβου, μιλώντας απόψε στο κεντρικό δελτίο του Μέγκα. «Είχαν διακοπεί όλες οι επικοινωνίες. Φοβήθηκα ότι θα καούμε ζωντανοί», είπε ο καπετάνιος της Θαλαμιγού που τυλίχθηκε στις φλόγες έξω από την Αίγινα. Κυρίες και κύριοι, το επόμενο δελτίο μας, 1/4 μετά τα μεσάνυχτα, με τη Σοφία Τσιλιγιάννη. Ευχές για ένα πολύ πολύ όμορφο βράδυ. Καλή σας νύχτα.